Καλησπέρα σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Η σημερινή εκδήλωση για τη σχολική στέγη εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα Δήμο με σοβαρά, πολύ σοβαρά προβλήματα στις σχολικές υποδομές, σχεδιάστηκε βέβαια και προετοιμάστηκε πολύ πριν τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία, που δοκιμάζουν τους λαούς αυτών των χωρών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως το να συζητάμε και να αναδεικνύουμε σήμερα το ζήτημα της ασφαλούς και σύγχρονης σχολικής στέγης δεν είναι απλά ένα σοβαρό, ένα κρίσιμο ζήτημα, αλλά κυριολεκτικά είναι ζήτημα τελικά ζωής και θανάτου. Δείτε σήμερα ποια είναι η κατάσταση με τον αντισεισμικό έλεγχο στα σχολεία της χώρας μας. Όταν στη χώρα μας εκλείεται πάνω από το 50% της σεισμικής ενέργειας όλης της Ευρώπης και η αντισεισμική θωράκιση τουλάχιστον των δημόσιων σχολείων είναι καθοριστική σημασίας. Πάνω από το 50% των σχολείων της χώρας μας είναι παλιά, έχουν κατασκευαστεί χωρίς σύγχρονο αντισεισμικό υπολογισμό. Χαρακτηριστικά να πούμε πως αντισεισμικοί κανονισμοί στην Ελλάδα ψηφίστηκαν τρεις. Ο πρώτος, με σημαντικές αδυναμίες και ελλείψεις, το 1959, ο δεύτερος το 1985 και ο τρίτος, ο σύγχρονος, που με κάποιες τροποποιήσεις ισχύει μέχρι σήμερα, το 1993. Δηλαδή έχουν περάσει 30 χρόνια. Πολλά σχολεία μάλιστα, ιδίως στο κέντρο των πόλεων, έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1959, δηλαδή χωρίς καμία εντελώς αντισεισμική μελέτη. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου έχουν ήδη κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς, δηλαδή στους Δήμους. Σε πόσα από αυτά άραγε, για τα οποία κατά πάσα πιθανότητα έχουν προειδοποιηθεί οι Δήμοι ότι είναι στατικά επικίνδυνα σε περίπτωση σεισμού, έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες δευτεροβάθμιου ελέγχου, δηλαδή ανάθεση μελετών και κλείσιμο του σχολείου? Από όσο γνωρίζουμε, σε κανένα. Μόνο να σκεφτεί κανείς πως εδώ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, σχεδόν τα μισά σχολεία είναι χτισμένα πριν το 1985, δηλαδή με ένα υποτυπώδη αντισεισμικό κανονισμό, ενώ το 1/3 των σχολείων έχει ηλικία 50 ετών και πάνω. Υπάρχουν σχολεία που κτίστηκαν το 1960, το 1957, ακόμα και το 1931. Χωρίς να έχουν υποβληθεί ποτέ σε ουσιαστικό δευτεροβάθμιο αντισεισμικό έλεγχο. Επιπλέον, οι σεισμοί του 1980, του 1999 και του 2019 καταπώνησαν σημαντικά τα κτίρια και δημιούργησαν και πρόσθετα προβλήματα. Άρα, αυτό που επήγει είναι να προχωρήσει άμεσα ο αντισεισμικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων, να πάρθουν όλα τα μέτρα αντισεισμικής τους θωράκισης. Φίλες και φίλοι, στην εποχή των μεγάλων υποσχέσεων και της οδυνηρής ένδυας του δημόσιου σχολείου, δεν θα μπορούσε η σχολική στέγη να ξεφύγει από την πολύμορφη αυτή παθογένεια της εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στα ζητήματα που αφορούν τη μόρφωση των παιδιών της λαϊκής οικογένειας κυριαρχεί η αντίληψη ότι αυτά αποτελούν κόστος και δεν έχουν και πάρα πολύ όφελος. Γι' αυτό ακριβώς, από τη μια μεριά διοχετεύονται εκατομμύρια επί εκατομμυρίων για μια σειρά επιχειρηματικές δραστηριότητες, για αυτές τις περιβόητες δήθεν καινοτομίες, και γι' αυτό ακριβώς ιδιωτικοί μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μπαίνουν στα σχολεία, ενώ απ' την άλλη αντιμετωπίζουμε καθημερινά πλημμυρισμένα σχολεία. Κανείς δεν μπορεί βέβαια να ξεχάσει εδώ τη θρανιογέφυρα που έφτιαξαν τα παιδιά
οι καθηγητές τους, οι δάσκαλοι, για να βγουν από τις πλημμυρισμένες αίθουσες, από τις πλημμυρισμένες τάξεις τους, εδώ σε αυτό το σχολικό συγκρότημα που είμαστε σήμερα και που έκανε βέβαια το γύρο των καναλιών και του κόσμου. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν γερασμένα σχολεία, υπόγειες τάξεις, τάξεις χωρισμένες στα δύο με γυψοσανίδες, σχολεία χωρίς γυμναστήριο, χωρίς βιβλιοθήκη, χωρίς τραπεζαρία, σχολεία με τσιμεντένια προάβλια χωρίς ένα δέντρο, νηπιαγωγεία σε μισθωμένα κτίρια χωρίς να έχουν μια παιδική χαρά. Και ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας δεν αποτελεί την εξαίρεση αλλά τον κανόνα, αφού από την εικόνα των σχολείων προκύπτει ότι σε σύνολο 33 σχολικών μονάδων καταγράφονται μόνο 14 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, 3 λειτουργικά κλειστά γυμναστήρια, 11 εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με υλικό τελευταίας δεκαετίας, 9 εργαστήρια φυσικών επιστημών και 12 σχετικά, ας πούμε, ικανοποιητικές σχολικές βιβλιοθήκες. Αυτή είναι η κατάσταση εν έτη 2023. Πίσω λοιπόν από τις διάφορες όμορφες λέξεις περί κοινωνίας της γνώσης, περί αναβάθμισης, περί αυτονομίας της σχολικής μονάδας, κρύβεται μια πραγματικότητα που λέει ότι οι όροι υγιεινής και ασφάλειας δεν εξασφαλίζονται για πάνω από το 85% των σχολικών κτηρίων. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά τι ρόλο παίζει επίσης το σχολείο και το ίδιο το σχολικό κτίριο στη μόρφωση. Ότι είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας διαπαιδαγώγησης και μόρφωσης, αλλά και στοιχείο ταυτόχρονα σεβασμού και φροντίδας της πολιτείας για τα παιδιά. Γνωρίζουμε όμως επίσης πως σοβαρός επιβαρυντικός παράγοντας ανισότητας είναι οι διπλοβάρδιες που υπάρχουν και η κακή κτηριακή υποδομή του σχολείου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι υποκριτικές οι διάφορες κορώνες περί ένταξης των παιδιών με αναπηρία στα σχολεία, όταν μόλις το 14,8% των σχολείων έχουν υποδομές για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Αυτά είναι τα αξιολογημένα σχολεία της κυρίας Κεραμέως. Για αυτή την κουλτούρα αξιολόγησης, εντός εισαγωγικών φυσικά, που λείπει από τα σχολεία μας, μίλαγε πριν από αυτήν και ο Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα θυμόμαστε όλοι. Αλήθεια, τελικά αυτό λείπει από τα σχολεία μας, η κουλτούρα της αξιολόγησης? Μήπως από τα σχολεία λείπει, όπως λένε, το να αξιολογούνται τα σχολεία στο αν αξιοποιούν τις υποδομές του, ακούστε τώρα τι λένε, για να εισπράττουν έσοδα όπως επιτάσσει ο απαράδεκτος νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση? Εμείς λέμε όχι και πάλι όχι. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τα σχολεία ως κάποια ξερά ντουβάρια. Θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά στους γονείς, στους εργαζόμενους, να λειτουργούν ως κυψέλες μάθησης, πολιτισμού, αθλητισμού, συλλογικής δραστηριότητας. Γι' αυτό και παλεύουμε για την ενίσχυση και για την αναβάθμιση των υποδομών τους. Ταυτόχρονα, τα σχολεία ως χώρος μάθησης και διαπαιδαγώγησης πρέπει να είναι κλειστά σε επιχειρήσεις και σε διάφορους ιδιώτες. Δεν θα επιτρέψουμε να κάνουν τις business τους με φόντο τα σχολεία μας. Σήμερα λοιπόν είναι ανάγκη να στηριχθούν από όλους και από όλες οι διεκδικήσεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών, που αύριο απεργούν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν βομβαρδιστεί από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων και από τις αλλεπάλληλες αλλαγές, και φυσικά καμιά προκοπή δεν είδαν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών, γιατί με τη στάση τους λένε ένα μεγάλο όχι στην αντιεκπαιδευτική πολιτική και ταυτόχρονα ανοίγουν τη συζήτηση για ένα μεγάλο ναι στην ανάγκη για ένα σχολείο
που θα προσφέρει πραγματικά σύγχρονη μόρφωση σε όλα τα παιδιά και σε όλα τα πεδία της γνώσης, ικανότητα στη γραπτή γλώσσα και στην ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης. Ένα σχολείο των ίσων, ένα σχολείο των πολλών, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, όπως για παράδειγμα συμβαίνει και εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τα δεκάδες νήπια και τα βρέφη που, όπως καταλαβαίνετε, δεν χωρούσαν στις αντοχές της οικονομίας τους και έτσι βρέθηκαν εκτός δομών της προσχολικής αγωγής. Ανάμεσα σε αυτές τις ανάγκες και στη συνεχή απόκληση από την πραγματικότητα του δημόσιου σχολείου, το ΚΚΕ αποκαλύπτει και φέρνει στη συζήτηση εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών τις διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες όλων όσων έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα. Στο υποκριτικό σύνθημα της κυβέρνησης σήμερα, αυτός που αξιολογεί αξιολογείται, αντιπαραθέτει την ανάγκη αυτός που μορφώνει να βοηθιέται ουσιαστικά για να υπάρχει ενιαία καθολική μόρφωση όλων των παιδιών, για να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα ανέγερσης σύγχρονων και ασφαλών σχολείων, κυρίως ειδικών σχολείων και νηπιαγωγείων, αλλά και γενικότερα. Και αυτό σημαίνει να χαρακτηριστούν ως χώροι σχολείων και να αγοραστούν γι' αυτό όλα τα αναγκαία οικόπεδα. Κόντρα δηλαδή στη λογική που οδηγεί η χρήση γης να υπαγορεύεται από το αν αξιοποιούνται διάφορα φυλέτα για τις ανάγκες μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων. Για να προχωρήσει επίσης άμεσα πρόγραμμα συντήρησης όλων των υποδομών των σχολείων και προσεισμικού ελέγχου, όπως λέγαμε πριν. Μήπως όλα αυτά που προτείνουμε και μπορούν να γίνουν εδώ και τώρα δεν είναι αναγκαία, δεν είναι ρεαλιστικά σήμερα? Οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, όπως οι εθνικές οδοί ή η Αττική Οδός, τα σύγχρονα λιμάνια σε διάφορες περιοχές της χώρας, σε πολλά νησιά, το Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και τα καλά, κυρίως ιδιωτικά σχολεία, τα οποία όμως χαίρονται οι λίγοι που μπορούν να τα πληρώνουν, μας πείθουν ότι υπάρχουν όλες οι κατασκευαστικές δυνατότητες τη σημερινή εποχή. Συνεπώς, μπορεί ριζικά να αλλάξει το πρόσωπο της δημόσιας εκπαίδευσης όσον αφορά τις υποδομές της. Ο μόνος λόγος που αυτού του είδους τα έργα δεν προχωρούν είναι πως από τη φύση τους αυτά, δηλαδή από το δημόσιο, το δωρεάν χαρακτήρα τους, δεν είναι, λένε, ανταποδοτικά. Να λοιπόν γιατί πρέπει να βάλουμε πλώρη σήμερα να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία εκείνου του σχολείου που θα διασφαλίζει την ευρύτητα των παραστάσεων για όλους, που θα εξυψώνει το μορφωτικό πολιτιστικό επίπεδο για όλους, δημιουργώντας δηλαδή μέσα στην καθημερινότητα των παιδιών και την αίσθηση του ωραίου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ παλεύουμε με τους άμεσους στόχους πάλης και ανακούφισης του λαού και της νεολαίας, τους οποίους κάθε φορά θέτουμε με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Στόχοι οι οποίοι εμπνέονται από το πρόγραμμά μας, την πρότασή μας για τη συνολική διέξοδο του λαού μας από τη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα και υπηρετούν αυτό το στόχο. Είναι οι σύγχρονες πραγματικές ανάγκες οι οποίες σήμερα αναδεικνύουν το ρεαλισμό της πρότασής μας, όπως αυτές για παράδειγμα αποτυπώνονται στις προγραμματικές εξειδικεύσεις για την προσχολική αγωγή και για το ενιαίο 12χρονο σχολείο σύγχρονης γενικής παιδείας. Επιτρέψτε μου λοιπόν μια σύντομη αναφορά σήμερα. Η πρότασή μας για παράδειγμα για την προσχολική αγωγή περιλαμβάνει το εξής κρίσιμο ζήτημα, ότι όλες οι δομές προσχολικής αγωγής έχουν διευρυμένη ημερήσια λειτουργία, η οποία διασφαλίζει την ολοκλήρωση της διαπαιδαγωγητικής εργασίας
και την ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών και των γονιών τους. Γι' αυτό το λόγο, ο σχεδιασμός ίδρυσης των δομών συνυπολογίζει το χώρο εργασίας και τον τόπο κατοικίας. Κρίσιμο εδώ είναι το ζήτημα της κτηριακής υποδομής των δομών προσχολικής αγωγής. Το κράτος, όπου την εξουσία θα έχουν πραγματικά οι εργάτες, ο ελληνικός λαός, και στη διακυβέρνησή του θα συμμετέχει το ΚΚΕ, θα παίρνει άμεσα πρωτοβουλίες εξυγχρονισμού, αξιοποίησης, αλλά και κατάργησης των υπαρχουσών ακατάλληλων δομών για να αναβαθμιστεί το περιεχόμενο και η λειτουργία των προσχολικών δομών. Άμεση προοπτική θα είναι να οικοδομούνται διακριτά σε σχέση με τα σχολεία κτίρια δομών προσχολικής αγωγής. Επιπλέον, θα εξασφαλίζεται το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον με ανάλογο εξοπλισμό, με ανάλογο παιδαγωγικό υλικό, με διακριτούς χώρους για τη σίτιση, για την ξεκούραση, τη σωματική άσκηση, την άθληση, τις αίθουσες εκδηλώσεων, για τα καλλιτεχνικά μαθήματα ειδικότερα κλπ. Γιατί όλα αυτά συνιστούν προϋπόθεση αγωγής. Αλλά και στο εσωτερικό των δομών προσχολικής αγωγής θα είναι διακριτοί οι χώροι, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας των παιδιών και τις διαφορετικές ανάγκες τους για σίτιση, για ύπνο, για απασχόληση, για παιχνίδι. Επίσης, δημιουργούνται ειδικοί ιατρικοί χώροι, όπου θα γίνεται η περιοδική ή έκτακτη παρακολούθηση από όλες τις αναγκαίες ειδικότητες, όπως είναι αυτές του παιδιάτρου, του νεσηλευτή, του οδοντιάτρου, του ψυχολόγου, του λογοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή για τα παιδιά, κυρίως που έχουν ήπιες δυσκολίες. Ο αύλιος χώρος οφείλει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, ώστε να διευκολύνει το παιχνίδι, τη σωματική άσκηση των παιδιών, να δίνει τη δυνατότητα με τις κατάλληλες υποδομές και τα μέσα να ασκείται το παιδί σε σημαντικές εργασιακές δραστηριότητες, όπως είναι η κυπουρική, η φροντίδα οικώση των ζώων, αλλά και οι ίδιοι οι πειραματισμοί στη φύση. Το πραγματικά εργατικό λαϊκό κράτος μεριμνά ώστε η αναβάθμιση των δομών προσχολικής αγωγής να εκφράζεται και σε όρους λειτουργίας ολιγομελών τμήματων με βάση την κάθε ηλικιακή ομάδα. Παραπέρα και αντίστοιχα, η πρότασή μας για το σχολείο περιλαμβάνει και τα εξής ακόμα. Το ενιαίο 12χρονο σχολείο να έχει διευρυμένη ημερήσια λειτουργία, η οποία διασφαλίζει την ολοκλήρωση της μορφωτικής διαπαιδαγωγητικής εργασίας του, όπως είναι η μελέτη και στο σχολείο, η επίλυση των ασκήσεων και άλλα, ενώ εντός του δημιουργούνται δομές αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Στην πρότασή μας, στο σχέδιό μας, το συνολικό πρόγραμμα του σχολείου, περιλαμβάνοντας τη γνωστική μελετητική δραστηριότητα, την αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα, την ανάπαυση και τη δωρεάν σίτιση των μαθητών, οφείλει να εναρμονίζεται και με το εργασιακό ωράριο των γονιών. Παίρνονται όλα τα μέτρα ώστε η αναγκαία παραμονή στο σχολείο να γίνεται σε σύγχρονους χώρους και υποδομές για όλες τις δραστηριότητες, που βέβαια δεν μπορεί να είναι μια μόνο αίθουσα διδασκαλίας που θα έχει όλες τις λειτουργίες. Το σχολείο ως κοινωνικός φορέας βελτιώνει και την ποιότητα ζωής των ίδιων των γονιών. Η λειτουργία του εντάσσεται στη βελτιωμένη αλλαγή του ρόλου της οικογένειας, με την ανάληψη δηλαδή ουσιαστικής ευθύνης και από την κοινωνία για την ανατροφή των παιδιών. Σε αυτή την κατεύθυνση παίρνονται άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαμόρφωση ανάλογων σχολικών μονάδων σε μια άλλη οπωσδήποτε λογική από την επικρατούσα σημερινή, με εργαστήρια, με χώρους άθλησης, με χώρους θεάτρου, μουσικής, αλλά και υποδομές σίτησης και ούτω καθεξής. Θεωρούμε ότι η σχολική υποδομή, το μέγεθος του σχολείου,
Η ίδια η αρχιτεκτονική του σχολείου δεν είναι μόνο ένα απλά τεχνικό ζήτημα. Καταργώντας ακατάλληλες και αξιοποιώντας και εξυγχρονίζοντας υπάρχουσες σχολικές υποδομές, γίνεται καταρχήν προσπάθεια ώστε να λύνεται το πρόβλημα της έλλειψης προαύλιων χώρων, χώρων άθλησης, πρασίνου κλπ. Η εργατική λαϊκή εξουσία διακυβέρνηση, σχεδιασμένα στη δική μας πρόταση, θα οικοδομεί νέα σχολεία, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών, προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε ηλικιακής βαθμίδας, διαθέτουν υποστηρικτικές δομές για τη λειτουργία του σχολείου για μαθητές και για εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα είναι οι βιβλιοθήκες. Τα παραπάνω είναι ορισμένες μόνο πτυχές της συνολικής προγραμματικής μας πρότασης για την υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών μας. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω ξανά για τη συμμετοχή σας σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Θα ακούσουμε φυσικά και τους φορείς στη συνέχεια και να σας καλέσω να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε, να συμπορευτείτε μαζί μας, να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Γιατί ένα ξέρουμε πλέον με σιγουριά, πολιτικοί μεσίες δεν υπάρχουν. Σωτήρες απ' τα πάνω να τους αναμένουμε δεν υπάρχουν. Δείτε τώρα, σηκώνουν τους τόνους της προεκλογικής αντιπαράθεσης όταν σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα όχι μόνο συμφωνούν επί της ουσίας, αλλά έχουν βάλει και την τσίφρα τους, την υπογραφή τους αυτά. Από τις συντάξεις και τους πληστηριασμούς μέχρι τη λεγόμενη πολιτική της πράσινης μετάβασης, της απελευθέρωσης της ενέργειας, εναλλάξ και οι δύο και άλλοι και άλλα αστικά κόμματα τα ψήφισαν, τα εφάρμοσαν και τώρα τσακώνονται πάνω στα αποκαίδια αυτής της πολιτικής τους. Γι' αυτό άλλωστε απορρίπτουν σωριδών αυτές τις μέρες όλες τις προτάσεις, όλες τις τροπολογίες του ΚΚΕ στη Βουλή, μεταξύ αυτών και για τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να ορθώσουμε ένα στεντόριο όχι στους διπλούς εκβιασμούς των κομμάτων του συστήματος, στα διάφορα αντιλαϊκά σενάρια που μαυρίζουν πραγματικά τις ζωές μας. Γιατί, όπως λέει και το σύνθημά μας, ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο των ριζικών αλλαγών, στο δρόμο της ανατροπής με ένα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πολύ πιο δυνατό. Ικανό να πιέζει, να διεκδικεί και μέσα στη Βουλή και μέσα στους Δήμους και στις περιφέρειες και μέσα στους δρόμους κυρίως του καθημερινού αγώνα για το καλό των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών τους, για το καλό όλων των εργαζομένων, όλων των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Με βάση αυτές τις θέσεις μπορούμε σήμερα να κρίνουμε όλες τις εξελίξεις, τις πολιτικές εξελίξεις, να θέτουμε επίσης επιστημονικό, παιδαγωγικό και ταξικό κριτήριο στις αλλεπάλληλες αντιδραστικές αλλαγές που φέρνουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Αυτές οι θέσεις και μόνο τελικά θέτουν πραγματικά στο επίκεντρο την αναγκαιότητα και τη ρεαλιστικότητα της πάλης για μια κοινωνία που θα έχει στο νου της το παιδί. Αυτός ο αγώνας, αυτός ο δρόμος ξεκινά φυσικά από σήμερα, στους καθημερινούς αγώνες αλλά και στην κάλπη όποτε στηθεί, στηρίζοντας, ενισχύοντας τη μοναδική εκείνη πολιτική δύναμη που βρίσκεται πραγματικά δίπλα και όχι απέναντι στις αγωνίες του λαού μας, στις αγωνίες της νεολαίας, των παιδιών μας, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.